εκπομπή μας είναι ευαισθητοποιημένη ιδιαίτερα θέματα που αφορούν τις επιστήμες και την έρευνα. Εξάλλου το έχει αποδείξει επανειλημμένα και έμπρακτα. Σήμερα αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που φιλοξενώ εδώ στην εκπομπή μας ένα άτομο που με τις επιδόσεις του και τις διακρίσεις του μας έχει κάνει όλους τους Έλληνες υπερήφανους, παρά το μικρό της ηλικίας της. Τη στιγμή μάλιστα που κάποιοι συνομήλικοί της καίνε, ρημάζουν, λαιλατούν με τις Μολότοφ, αυτό το άτομο διακρίνεται στους επιστημονικούς, ερευνητικούς, διεθνείς στίβους. Σας παρουσιάζω αμέσως την καλεσμένη της εκπομπής μας, που είναι η Κατερίνα Αϊφαντή, η νεότερη ερευνήτρια στον κόσμο και είναι Ελληνίδα. Γεια σου Κατερίνα. Χαίρετε. Νεότερη χρηματοδοτούμενη ερευνήτρια, επειδή υπάρχουν ερευνητές βέβαια και εγώ ξεκίνησα από τα 17 μου την έρευνα. Αυτό έτσι που έχει βγει τώρα νεότερη ερευνήτρια είναι επειδή χρηματοδοτούμενη επίσημα που ασχολείται με την νανοτεχνολογία. Στα επίσημα μιλάμε. Ναι. Εντάξει. Και μπορεί να θεωρήσει και ένα παιδί 15 χρονών που ασχολείται και ψάχνει κάτι να βρει στα παιχνίδια του μέσα να λέει ότι και αυτός είναι ερευνητής. Επισήμως λοιπόν να πούμε στον πρώτο διαγωνισμό που προκήρυξε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας και στο οποίο λάβανε μέρος 9.167 νέοι επιστήμονες. Διακρίθηκες και χρηματοδοτήθηκες με 1,2 περίπου εκατομμύρια ευρώ για να συνεχίσεις την ερευνητική σου προσπάθεια. Έτσι, τώρα, το νέο αυτό είναι σχετικό, επειδή δυστυχώς ο μέσος όρος της ηλικίας ήταν 35, επειδή όλα τα νεαρά άτομα που πήγαν να συναγωνιστούν... Να πούμε ότι εσείς 24. Τα κλείσα τώρα, 25. Άμα μου θυμίσατε την ηλικία μου, τώρα πάει, τα κλείσα. Λοιπόν, θα μου επιτρέψεις να σκιαγραφίσω με πολύ λίγες κουβέντες ποια είναι η Κατερίνα η Αϊφαντή, για να ξέρει ο κόσμος με ποια θα παρακολουθήσει την συζήτηση την οποία θα κάνω. Λοιπόν, στα 16 σου χρόνια φεύγεις από την Ελλάδα και σε παίρνει το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Μίτσιγκαν. Κάπως έτσι. Γεννήθηκα στην Αμερική και μεγάλωσα εκεί. Μετά, επειδή ο πατέρας μου ήταν καθηγητής στο Μίσιγκαν και μετά του κάνανε μετάκληση να έρθει το Αριστοτέλειο, πήγαινε ερχόμασταν. Μια χρονιά εδώ, μια εκεί. Και μετά, όταν ήμουν 16 χρονών, επειδή πήγαμε σε δημόσιο και τότε άλλαζε το σύστημα, ήταν της παιδείας εισαγωγικές, γίνονταν πολλές καταλήψεις. Και σκεφτήκαμε ότι δεν θα ήταν το καλύτερο να συνεχίσω σε ελληνικό λύκειο και πήγα στην Αμερική. Αυτές οι καταλήψεις. Δυστυχώς, ναι, άσχημες. Και πήγαμε στην Αμερική και εκεί πέρα, επειδή ήμουν προχωρημένη, βέβαια και στην Αμερική εκτιμούν πάρα πολύ την Ελλάδα και πιστεύουν ότι το σύστημα παιδείας στην Ελλάδα, επειδή έχουμε βγάλει το Πυθαγόριο θεώρημα που το ξέρουν όλοι, νομίζουν ότι είμαστε όλοι μικροί Πυθαγόρες. Και καλό αυτό. Ας καλό αφήσουμε αυτό. Να το ελπίζουμε. Βέβαια, το θέμα είναι ότι οι ξένοι εκτιμούν μόνο πιο πολύ. Να το αποδεικνύουμε ότι ναι, είμαστε οι και ξένοι εκτιμούν πιο πολύ τους αρχαίους προγόνους μας. Ας πούμε στα πανεπιστήμια, όλες οι οργανώσεις των φοιτητών που ασχολούνται έτσι με τα κοινά και που είναι έτσι οι επίλεκτοι φοιτητές, έχουν όλοι ονόματα τα αρχικά της ελληνικής αλφαβήτας. Είναι η οργάνωση ΑΒΓ ή ΒΓΔ, επειδή εκτιμούν τόσο πολύ την αρχαία Ελλάδα και θέλανε να έχουν κάτι ελληνικό έτσι, να ταυτίζονται κάπως. Βέβαια, εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε τέτοια, από ό,τι βλέπω, εκτίμηση προς τους προγόνους μας, δυστυχώς. Ναι, και πήγα και στο σχολείο και πράγματι, επειδή μου αρέσανε πολύ εμένα τα μαθηματικά που κάναμε στην πρώτη ηλικίου, παρόλο που είχαμε καταλήψει, είχα προχωρήσει μόνη μου. Και είδανε και τις επιδόσεις που είχα και με αφήσαν έτσι κατ' εξαίρεση να πάρω μάθημα στο πανεπιστήμιο, στα μαθηματικά μόνο. Μια στιγμή. Ναι. Συγχρόνως μαθήτρια και φοιτήτρια. Αρχικά έτσι ξεκίνησε, επειδή εντάξει, είπαμε από Ελλάδα, είδανε τι κάνω, λένε εντάξει, αυτό το παιδί, ας του δώσουμε μια ευκαιρία. Άμα δεν τα καταφέρεις, μου λένε, γυρνάς πίσω στο σχολείο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ξεκίνησα τα μαθηματικά, βέβαια πρώτη φορά πήγαινα σε αγγλικό σχολείο μετά από 4 χρόνια. Ήσουν εδώ στη Θεσσαλονίκη 4 χρόνια. 4 χρόνια. Έκανε το γυμνάσιο και την πρώτη ηλικία στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, ναι. Στο Τρίτο Καλαμαριάς, το οποίο ήταν πολύ καλό σχολείο. Και να τα λέμε αυτά, να τα λέμε. Πάρα τα ελληνικά πολύ σχολεία. Καλό σχολείο, ναι. Και είχα και υποστήριξη από τις καθηγήτριές μου, επειδή τα ελληνικά μου, επειδή στο δημοτικό είχα γυρίσει από Αμερική, τα ελληνικά μου ήταν. Χάλια. Ναι. Και τώρα και στην εκπομπή, άμα δείτε κάτι, να με συγχωρείτε γιατί. Όχι, μια χαρά είναι.
Και μετά όταν πήγα στην Αμερική, κίνησα έτσι μαθηματικά στο πανεπιστήμιο. Μου αρέσαν, έτσι τα κατάφερνα. Μετά εκεί στο σχολείο ο χημικός δεν ήταν πολύ διαλλακτικός, το ότι δεν ήξερα την ορολογία στα αγγλικά και μου έφερε προβλήματα. Και λέω στην λυκειάρχησα, δεν μπορώ όλο να συνεχίσω, επειδή δεν μπορώ να μάθω μέσα σε 2 εβδομάδες όλες τις χημικές ενώσεις, τα πάντα που έχουν κάνει τα άλλα παιδιά τόσο εντατικά προηγουμένως, να τα μάθω εγώ σε λίγες μέρες. Λέω, δεν μπορώ να συνεχίσω τη χημεία. Μου λέει, εντάξει, λέει, άφησέ την, λέει. Και λέω μετά να μείνω τώρα χημεία. Λέω, μα αφήνετε να την πάρω και αυτή στο πανεπιστήμιο σαν τα μαθηματικά. Επειδή στο πανεπιστήμιο τελείωνα πρώτη στα μαθηματικά, μου λένε, άμα σε αφήσουν και την ξέρει, πήγαινε. Πήγα λοιπόν και εγώ στο πανεπιστήμιο και είδανε τις επιδόσεις μου στα μαθηματικά. Εξήγησα στο χημικό ότι την ξέρω τη χημεία στα ελληνικά και αν τη διαβάσω και μάθω την ορολογία στα αγγλικά θα μπορώ να παρακολουθήσω. Και με επέτρεψε. Είχαν δηλαδή πολύ έτσι. Είχα βέβαια και εγώ πολύ αγάπη. Και όταν βλέπει και ο καθηγητής αγάπη από το μαθητή, σου λέει: δεν χάνω εγώ τίποτα να δώσω μια ευκαιρία. Και αν και ένα συνήθιστο, μου το επέτρεψαν και μετά άρχισα να τελειώνω πρώτη στο πανεπιστήμιο. Ήμουν, ας πούμε, 16 χρονών, τα άλλα παιδιά 18-19. Και σε μια τάξη, για παράδειγμα, 180 ατόμων, η μισή τάξη δεν περνούσε το διαγώνισμα, εγώ το έπαιρνα το μεγαλύτερο βαθμό. Και όταν είδανε τέτοιες επιδόσεις μετά στο πανεπιστήμιο, μόνο του το πανεπιστήμιο μου είπε, αντί να παιδεύεσαι και να είσαι μεταξύ σχολείου και πανεπιστημίου, του χρόνου που θα είσαι τρίτη λυκείου να είσαι μόνιμη φοιτήτρια δικιά μας. Έκανε παρέμβαση δηλαδή. Ναι, παρέμβαση. Στο λύκειό σου και είπε ότι να μην έρθει. Ναι, στην τρίτη ναι, να μίλησε διπτήσει. Το ίδιο πανεπιστήμιο, πήρε το. Α, και μου είπε όμως, λέει, για να το κάνουμε αυτό, επειδή θα είσαι στο λύκειο εγγεγραμμένη, αλλά θα είσαι μόνο δικιά μας φοιτήτρια. Και έτσι πήρα δηλαδή το απολυτήριο του λυκείου, το πήρα το 2001, το πανεπιστήμιο το 2002. Επίσημα δηλαδή, φαίνεται σαν να ήμουν στο πανεπιστήμιο για ένα χρόνο όταν γράφω το βιογραφικό μου. Μάλιστα. Αυτά όμως, αγαπητοί μου φίλοι, μόνο στην Αμερική γίνονται. Εδώ, αν κάποιο παιδί ξέρει και είναι προχωρημένο στα μαθηματικά και λύσει τις πανελλήνιες εξετάσεις, μια άσκηση με ανώτερα μαθηματικά, με διαφορετικές εξισώσεις, ξέρετε, θα το κάνουν, θα το μηδενίσουν. Και ξέρετε γιατί θα το μηδενίσουν. Γιατί αυτοί οι οποίοι θα προσπαθήσουν να το βαθμολογήσουν, το γραπτό, δεν θα ξέρουν να αντιμετωπίσουν το γνωστικό αντικείμενο. Αυτή είναι η παιδεία μας. Βλέπετε τι γίνεται στην Αμερική. Μόλις βλέπουν ένα ταλέντο, το παίρνουν από την πρώτη ηλικία, το πήγανε στο πρώτο έτος πανεπιστημίου. Και ουδού τα αποτελέσματα. Η Κατερίνα, στα 19 της να έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο, στα 20 της να έχει κάνει το μεταπτυχιακό της, με υποτροφία του Εθνικού Συμβουλίου Ευνών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, στο Κέμπριτζ της Μεγάλης Βρετανίας, και μετά ένα χρόνο στα 21 της να ανακηρυχθεί νεότερη διδάκτορας στο Κρόνικεν της Ολλανδίας, έτσι δεν είναι? Ναι. Στα 21 της λοιπόν η νεότερη διδάκτορας της Ολλανδίας. Αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα δεν συμβαίνουν. Καλά είναι, κύριε Υπουργέ, κύριε Σπυριωτόπουλο, τώρα που αναλαμβάνετε, να τα έχετε αυτά υπόψη σας. Να δείτε τώρα που θέλετε να αλλάξετε το πεδίο με τις παιδείες μας, να λάβετε αυτά τα πράγματα υπόψη. Υπάρχουν πολλά αλληνόπλα που είναι ταλέντα και πάνε χαμένα άδικα. Βοηθήστε τα, δώστε τα δρόμο να ανέβουν ακόμη πιο ψηλά. Μπορούνε. Λοιπόν, Κατερίνα, σε